Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε 4 διατάγματα την Τετάρτη για την προσάρτηση στη Ρωσία των αυτοανακηρυχθέντων λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, της Χερσόνας και της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι 4 αυτές περιοχές πλέον αποτελούν οντότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λίγες ώρες αργότερα, σε συνάντησή του με καθηγητές, όπου την χαρακτήρισε την κατάσταση ως τραγωδία, αλλά κατέστησε σαφές ότι τίποτα δεν θα τον σταματήσει. Έχουμε 3 εκατομμύρια Ρώσους πολίτες Ουκρανικής καταγωγής. Δεν διαχωρίσαμε και δεν θα διαχωρίσουμε ποτέ τους Ρώσους από τους Ουκρανούς. Ακολουθώντας όμως τον δικό μας δρόμο, και πιστεύω ότι αυτό το μονοπάτι είναι δημιουργικό, χωρίς αμφιβολία θα σταματήσουμε το οτιδήποτε μας εμποδίζει να προχωρήσουμε μπροστά. Η ρωσική προσάρτηση των 4 περιοχών δεν έχει διεθνή αναγνώριση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κήρυξε τις προσαρτήσεις άκυρες. Υπέγραψα ένα διάταγμα που κηρύσει άκυρα όλα τα διατάγματα του Πρόεδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όλες τις ενέργειες που υιοθετήθηκαν για να εφαρμοστούν αυτά τα διατάγματα για την απόπειρα προσάρτησης των εδαφών μας από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι όποιες ρωσικές αποφάσεις, οι όποιες συμφωνίες με τις οποίες επιχειρούν να αρπάξουν τη γη μας, όλα αυτά είναι άχρηστα. Ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ είπε ότι έχει ξεκινήσει η ανακατάληψη της περιοχής από τις ρωσικές δυνάμεις. Σε μήνυμά του στο διαδίκτυο δήλωσε ότι πολλοί οικισμοί έχουν ανακαταληφθεί από τον στρατό της Ουκρανίας.